Στη μάχη του κορονοϊού και η Κρήτη από χθες το βράδυ, όταν έγινε γνωστό ότι το ιολογικό εργαστήριο ανείχνευσε θετικό δείγμα που προήλθε από ασθενή στο Παγνί. Πρόκειται για άνδρα από χωριό του Δήμου Χερσονήσου που πήγε στο νοσοκομείο με συμπτώματα, μεταξύ των οποίων πυρετό, βήχα και δύσπνοια. Ο 45χρονος είχε ταξιδέψει τις προηγούμενες ημέρες στην Αθήνα στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής με παιδιά της 6ης τάξης δημοτικού σχολείου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί ο τρόπος με τον οποίο ήρθε σε επαφή με τον ιό. Έτσι, το κρούσμα χαρακτηρίζεται ορφανό από τους ειδικούς. Πληροφορηθήκαμε και εμείς χτες το βράδυ πολύ αργά, μετά τις 1 η ώρα, για την ύπαρξη ενός κρούσματος κορονοϊού με αναφορά στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας, ένα χωριό του Δήμου Χερσονήσου. Ο 45χρονος βρίσκεται από χθες σε καραντίνα μαζί με την οικογένειά του. Το πρώτο κρούσμα στην Κρήτη σήμανε αμέσως συναγερμό στις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού, με τους ειδικούς να έχουν μπει ήδη στη διαδικασία της ιχνηλάτησης. Υπάρχει για το συγκεκριμένο κρούσμα ομάδα ιχνηλάτησης όλων με τους οποίους ήρθε σε επαφή. Ήδη συμβαίνει αυτό, έχει συσταθεί η ομάδα και ήδη κάνει αυτή τη δουλειά. Ακόμα και αυτοί που έχουν έρθει σε επαφή με τον εν λόγω κύριο, το 45χρονο, δεν χρειάζεται να πάνε ούτε σε νοσοκομείο ούτε πουθενά. Οι οδηγίες είναι σαφείς. Προσέχουμε λίγο τις επόμενες μέρες και εφόσον κάποιος εξημών παρουσιάσει ένα έστω και ήπιο σύμπτωμα, κάποια δέκατα, κάποιο βήχα, ξερόβηχα κτλ., τότε πηγαίνει στο νοσοκομείο αναφοράς, παίρνει καταρχήν οδηγίες από τον γιατρό του και πηγαίνει στο νοσοκομείο αναφοράς που είναι το Παγνί. Ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε σε προληπτική απολύμανση όλων των δημοτικών του καταστημάτων, τα οποία κλείνουν για 2 ημέρες, καθώς μια υπάλληλος του Δήμου είχε συνταξιδέψει στην ίδια εκπαιδευτική εκδρομή με το 45χρονο. Για προληπτικούς λόγους, ο Δήμος Χερσονήσου προχώρησε στην απολύμανση όλων των κτηρίων που στεγάζουν τις υπηρεσίες του, μεταξύ των οποίων και το κτίριο στις Γούρνες, στο οποίο εργάζεται η υπάλληλος που συνόδευσε τα παιδάκια στην Αθήνα. Επειδή το εν λόγω κρούσμα είχε επαφή με μία υπάλληλός μας, ακαθαρά και μόνο προληπτικά κατόπιν οδηγιών του ΕΟΔΗ, κάνουμε απολύμανση σε όλα τα δημοτικά κτίρια, επευκαιρία αυτού του γεγονότος, δίχως να υπάρχει κανένα θέμα ούτε ίωσης δικιάς μας, ούτε υπαλλήλου, ούτε τίποτα. Όλα είναι υπό έλεγχο και χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Προληπτικά. Ο 45χρονος, λόγω επαγγέλματος αλλά και του δραστήριου προφίλ του, είχε έρθει σε επαφή με πολλά άτομα τις τελευταίες ημέρες. Ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται και σε άτομο του στενού συγγενικού του περιβάλλοντος, το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και ως εκ τούτου έχει έρθει σε επαφή με παιδιά. Εντάξει, παιδιά, ψυχραιμία, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει, προληπτικά μέτρα, όλα καλά. Όλα καλά. Όσο προσέχουμε, τόσο το καλύτερο. Να κάνουμε, θα πάνε δουλειά μας λίγο πίσω, εντάξει. Πώς σας φαίνονται τώρα τα προληπτικά μέτρα, το ότι κλείνουν υπηρεσίες για απολύμανση? Πολύ καλά το κάνουν. Βεβαίως και έπρεπε να παρθούν αυτά τα μέτρα, διότι άμεσα κινδυνεύουμε, δεν ξέρουμε από πού θα μας έρθει. Το πρωί έκλεισε η εφορία Ηρακλείου, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας προημερών επισκέφθηκε την υπηρεσία επί της Λεωφόρου Κνωσού, ενώ τα ίδια μέτρα εφαρμόστηκαν και στον ΟΑΕΔ. Προληπτικά μέτρα λόγω κορονοϊού λαμβάνουν τόσο η εφορία όσο και ο ΟΑΕΔ. Οι δύο υπηρεσίες παραμένουν κλειστές σήμερα για απολυμάνσεις. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία όλων των ανθρώπων αυτό. Και εγώ ήρθα για εργασία να κάνω ένα χαρτί, αλλά εφόσον είναι για την υγεία όλων, είναι πολύ καλό. Όχι, αυτό το βρίσκω πολύ λογικό και αναγκαίο. Αλλά πρέπει και εμείς οι ίδιοι να προσπαθούμε γι' αυτό. Σωστό το μέτρο, πολύ σωστό, γιατί η κατάσταση είναι τραγική και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε στα μέτρα και αν έχουμε λίγο μυαλό, να βοηθήσουμε την κατάσταση. Απολύμανση πραγματοποιήθηκε και σε υποκατάστημα τράπεζας, όπου πήγε και συναλλαγές ο 45χρονος.